Καλησπέρα λοιπόν. Καταρχήν είναι αυτονόητη, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητη, αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά μας, της συστηματικής, στενής συνεργασίας των κυβερνητικών θεσμών με το κόμμα. Εντάξει. Και νομίζω ότι βοηθάει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ώστε να το πω, το έχω πει καιρό, το αριστερό ξυπνητήρι της κυβέρνησης το κόμμα. Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί είναι καινούριο δεδομένο και είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό για το κόμμα μας, ότι έχουμε υποδεχθεί στο Υπουργείο την έκφραση, μια από τις εκφράσεις βέβαια, της νέας γενιάς της αριστεράς. Και έχουμε τεράστια υποχρέωση και ως κόμμα και ως κυβέρνηση αυτή τη νέα έκφραση να τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήθελα να πω ότι βλέποντας, δεν ξέρω αν το έχετε δει όλοι σας, εγώ το είδα και συγκλονίστηκα, την τελευταία ταινία του Ken Loach. Παρουσιάζεται το υπόδειγμα της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής ως εφαρμοσμένη πολιτική στον χώρο της φτώχειας, της ανέχειας, της δυστυχίας, της γραφειοκρατίας, του νεοφιλελευθερισμού, σε όλα αυτά τα επίπεδα. Σε αυτό εμείς, τουλάχιστον η αριστερά στην Ελλάδα και η αριστερά πια της πραγματικής πρακτικής εφαρμογής πολιτικών, έχει να αντιπαραθέσει πράγματα που έχουμε κάνει ήδη. Όλο αυτό που παρατηρήσατε όσοι το είδατε σε αυτό το έργο, είναι ο εχθρός μας σε ό,τι αφορά την άσκηση πολιτικών. Πολιτικών που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιστική κρίση, την οποία εφαρμόζουμε στο Υπουργείο από την πρώτη μέρα που ήμασταν εκεί. Και προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνέχεια αυτές τις επιλογές. Για να κλείσω αυτή την εισαγωγή, λοιπόν, λέω ότι πραγματικά και εμείς ευχαριστούμε όσοι έχουμε την, πώς να το πει κανείς, την τιμή να εκπροσωπούμε το κόμμα σε αυτές τις θέσεις, που έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τις αντίστοιχες κομματικές οργανώσεις και επιμέρους και κεντρικά με την εργατική πολιτική. Ακούστε, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ, να μακρηγορήσω, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συζήτησή μας. Ήθελα να πω τρία πράγματα. Το πρώτο αφορά μια εικονογράφηση πολύ γρήγορη όμως της σημερινής κατάστασης. Κατάσταση που αναλάβαμε και αυτή που ακόμα ισχύει στον χώρο της αγοράς εργασίας. Το δεύτερο με δύο λόγια, τι περίπου κάνουμε εμείς. Και τρίτο, να πω πέντε πράγματα για τη διαπραγμάτευση. Θα πω δύο νούμερα. Περίπου 150.000 άνθρωποι έχουν μισθό το μήνα κάτω από 100 ευρώ. Περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν μισθό το μήνα κάτω από 200 ευρώ. Η αδύνατη εργασία, η εργασία που δεν πληρώνεται, η εργασία που είναι ανασφάλιστη, ανέρχεται σε ποσοστά τα οποία είναι απαγορευτικά για να συζητήσεις οτιδήποτε αναπτυξιακό, οτιδήποτε που μπορεί να σου επιλύσει θέματα που έχουν σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα, γύρω στο 20%. Οι οποιασδήποτε πραγματικά μειώσεις, απομειώσεις των ποσοστών ανεργίας αποτυπώνονται σε ένα ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων. Έχουν μειωθεί μεν, αλλά έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την ευελιξία που έχουν επιβάλει οι δανειστές τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μια γαλέρα, και αυτή είναι η πραγματική ονομασία στον χώρο των εργασιακών σχέσεων, μια απόλυτη γιγάντωση της ευελιξίας που είπα προηγούμενα πάλι στον χώρο δουλειάς, 8-ωρη εργασία που αμείβεται ως 4-ωρη και μια σειρά από όλα τέτοια φαινόμενα. Έχουμε ένα πλαίσιο λοιπόν εργοδοτικής αυθαιρεσίας που ήταν το καθοριστικό, το οποίο καθόρισε το χώρο της αγοράς εργασίας με ό,τι σήμερα αντιμαχόμαστε και μέσα από τη διαπραγμάτευση θέλουμε να καταργήσουμε, που είχε εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλω να πω στην περιγραφή περισσότερο. Νομίζω ότι καθένας, γιατί όλοι και όλες, λίγος πολύ σε χώρο δουλειάς είμαστε και είστε, νομίζω ότι είναι καταφανές το τι γίνεται. Τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε σε πρώτο επίπεδο και μετά να δούμε τι θα δημιουργήσουμε για να μπορέσουμε και να λύσουμε οριστικά μερικά θέματα. Το πρώτο είναι το πρώτο που θα χαρακτήριζε κανείς στην πρώτη φάση αυτής της, του ενός χρόνου περίπου, μέχρι προηγούμενο, μέχρι από 6 μήνες παρουσίας μας εκεί, ήταν να κάνουμε άμυνα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πολιτικές. Η πρώτη άμυνα ήταν να ανοίξουμε το Υπουργείο. Η αριστερά δεν μπορεί να έχει κλειστό Υπουργείο. Αλλά ο καθένας λοιπόν μπορεί να έρθει σε εμάς να συζητήσουμε, να διευθετήσουμε, να αντιμετωπίσουμε, να κοντράρουμε τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Η δεύτερη διαδικασία, που ήταν μια διαδικασία, αν θέλετε, που και για εμάς θαυματουργεί. Και θαυματουργεί γιατί είχαμε δύο, αν θέλετε, σοκ όταν πήγαμε στο Υπουργείο. Το πρώτο ήταν ότι ξέρουμε όλη την εργατική τάξη, την κατανομή της, την ταξινόμησή της. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει ένα νέο φαινόμενο, το οποίο είναι συγκλονιστικό φαινόμενο. Το φαινόμενο των εργαζόμενων, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε επιχειρήσεις που είναι για κλείσιμο ή έχουν κλείσει, οι οποίοι έχουν 20 μήνες να πληρωθούν, οι οποίοι δεν έχουν επίδομα ανεργίας διότι δεν έχουν απολυθεί, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης γιατί οι επιχειρήσεις αυτές χρωστάγανε μυθώδη ποστά στο ΙΚΑ και στα ασφαλιστικά ταμεία, άρα δεν είχαν. Είναι η κατηγορία των δεκάδων χιλιάδων εγκλωβισμένων εργαζόμενων στην Ελλάδα. Ένα νέο μνημονιακό, ακραίο νεοφιλελεύθερο φαινόμενο. Και το δεύτερο ήταν ότι, αρχίζοντας σιγά σιγά να συζητάμε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να συζητάμε τα συνδικάτα για να επιλύουμε προβλήματα, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε να συναλλασσόμαστε με τη δυστυχία. Και να μπορούμε πια χωρίς θεσμικό πλαίσιο,
αλλά με, αν θέλετε, με το τσαμπουκά της αριστεράς, με τις δυνατότητες που μας παρέχει αυτό το πολύ μικρό θεσμικό πλαίσιο, να αντιμετωπίζουμε απολύσεις, να αντιμετωπίζουμε μη πληρωμή διαδουλευμένων, να αντιμετωπίζουμε ό,τι σημαίνει σε σχέση με την εργοδοτική αυθαιρεσία. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός, λέγοντας ότι έχουμε κάνει περίπου 350 τριμερείς στο Υπουργείο Εργασίας, που δεν έχουν γίνει τόσες πολλές μέσα σε 5 χρόνια επιλογών πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και κατά 90% έχουμε επιτυχία. Όσοι από εσάς είστε σε συνδικάτα και έχουμε συνεργαστεί μεταξύ μας, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο κοπιώδης αυτή η προσπάθεια και πόσο εργώδης προσπάθεια γίνεται για να μπορούμε να ελέγχουμε και την εφαρμογή αυτών των συμφιλειωτικών αποφάσεων. Και δεν αναφέρουμε βέβαια στα θέματα των εργατικών διαφορών που γίνονται κατά εκατοντάδες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το τρίτο είναι ότι προσπαθούμε να μιλήσουμε για διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Το υπόδειγμα Μαρινόπουλος Κλεβενίτης δεν βγήκε από πουθενά από τον ουρανό, από τον Θεό. Ήταν αποτέλεσμα σαφών πολιτικών επιλογών. Επιλέξαμε ότι δεν μπορούμε σαν κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας και υπόλοιποι υπουργοί, επιλέξαμε ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε σε ένα χώρο του λιανικού εμπορίου να μείνουν στον δρόμο 20.000 άνθρωποι. Και αυτό έπρεπε να λυθεί με κάθε τρόπο. Πολεμηθήκαμε από ανταγωνιστές του χώρου, πολεμηθήκαμε από εξωχώριες ανταγωνιστικές υπηρεσίες, γιατί εκφράζονται συμφέροντα. Πολεμηθήκαμε, αν θέλετε, και μέσα από δυνάμεις δίθεν επαναστατικές, οι οποίες προσδοκούν στην καταστροφή της κυβερνήσεως για να καταστραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση. Και αν θέλετε, κάποια στιγμή να πούμε και παραδείγματα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ψωμί αυτή η ιστορία, η οποία δεν θα τελειώσει έτσι. Δεν πρόκειται να μείνουν ατιμόρυτοι αυτοί που δημιούργησαν τα προβλήματα σε ένα χώρο με 12.000 εργαζόμενους. Και να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε όλα τα όπλα, τα εργαλεία και τις πληροφορίες για να αντιμετωπίσουμε δραστικά, όταν κλείσει με το καλό αυτή η ιστορία, ό,τι έχει δημιουργήσει αυτό το φαινόμενο, που είναι το φαινόμενο της επιτομής κρίσης στην Ελλάδα. Της διαπλοκής του πολιτικού συστήματος, του τραπεζικού συστήματος, με τέτοιες μορφές επιχειρηματικής δράσης. Άρα λοιπόν έχουμε ένα βασικό μας μέλημα, έχοντας μια γνώση εμπειρική καταρχήν σε σχέση με το τι συμβαίνει μέσα από τις τριμερείς, σε σχέση με το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, να προχωράμε σε αναδιαρθρώσεις. Θα έχουμε νέα. Παλεύουμε και στον χώρο πάλι του λιανικού εμπορίου να κάνουμε clustering μεταξύ των επιχειρήσεων των μικρών σούπερ μάρκετ, για να μην κλείσουν και αυτά επειδή υπάρχουν 4 όμιλοι. Με άλλα υπουργεία μαζί. Παλεύουμε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα, Καρυπίδης για παράδειγμα, που έχει 8,5 μήνες σε νέα να πληρώσει τους εργαζόμενούς του. Να γίνουν αλλαγές, αναδιαρθρώσεις, μεταφορές, franchise, άλλα. Κάνουμε και τέτοια. Σε συνεργασία με τα συνδικάτα, όπου αυτά συνεργάζονται. Προσπαθούμε να δώσουμε μια άλλη αντίληψη για το πώς μπορεί να διατηρηθούν επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το παράδειγμα της Softex είναι το αποτύπωμα και του δογματισμού σε ό,τι αφορά την πολιτική, αλλά και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Έκλεισε, επειδή η επιχείρηση η μητρική ήθελε να το κλείσει, γιατί δεν έβγαζε πολλά λεφτά στην Ελλάδα, και υπήρχε όμως το πεδίο να κάνουμε μια μεγάλη συνεταιριστική δομή, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ξανά τη Softex με πελατολόγιο, με χρήση των δημόσιων που θα μπορούσαν να ανακεφαλαιοποιηθούν. Σωματείο πάμε. Δεν δημιουργούμε, τους τροποδύναμε να βοηθήσουμε. Δεν δημιουργούμε σοσιαλιστικές νηστείες στην Ελλάδα, ο καπιταλισμό. Πήραν την αποζημίωση όμως και πολύ αυξημένη. Και τώρα, ακούτε πουθενά Softex? Πουθενά. Αυτή είναι η σχέση της δίθεν συνέπειας με την ίδια την εργατική τάξη. Και αυτή αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και βεβαίως θα μάθετε σύντομα και νέες αναδιαρθρώσεις. Πώς λύνουμε θέματα που έχουν να κάνουν με το κλείσιμο που έχει και ποινικά χαρακτηριστικά του Athens Litera. Και πολύ σύντομα θα είμαστε στη θέση να ανακοινώσουμε πράγματα. Το επόμενο που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να μελετήσουμε το φαινόμενο, να δημιουργήσουμε. Κάνουμε επίθεση. Προσπαθούμε σε συνεργασία με τον οικονομικό εισαγγελέα, με την οικονομική αστυνομία, να αποτυπώσουμε τη μεγάλη ποινική ευθύνη που έχει αυτή η εργοδοτική αυθαιρεσία που κλείνει όποτε γουστάρει οποιαδήποτε επιχείρηση. Με τις δόλειες πτωχεύσεις. Έχουμε κινηθεί πολλαπλά σε μορφώματα τα οποία έχουν φάει δισεκατομμύρια, που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα. ΕΛΠΑ, για παράδειγμα. Νέων Αθήνεων, με τον κύριο Γρηγοράκο μέσα. Και μια σειρά από άλλες τέτοιες εκδοχές. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πια πολλαπλή προσπάθεια αντιμετώπισης, είτε με την άμυνά μας, με τις τριμερείς μας, είτε με την επίθεση, είτε και με τη δημιουργία προϋποθέσεων. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό και να πω στη διαπραγμάτευση. Κάνουμε μελέτη για να δούμε ποιο είναι το φαινόμενο, να το αποτυπώσουμε πραγματικά και να παράξουμε πολιτικές των εγκλωβισμένων εργαζόμενων στην Ελλάδα, για να ξέρουμε τι κάνουμε με αυτούς. Προσπαθούμε να δώσουμε επιδόματα ανακούφισης, ασπιρίνη στον άρρωστο, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι απολύονται, δεν πληρώνονται, αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως τα ελφέ στην Καβάλα. Εντάξει, για να μπορέσουν έστω να ζήσουν τα στοιχειώδη τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Έχουμε δώσει περίπου 7-8 εκατομμύρια ευρώ την τελευταίο ένα χρόνο σε τέτοια χιλιάρι κατά έκτατα βοηθήματα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ενεργητικές πολιτικές αυτές. Δεν είναι τίποτα. Είναι όμως μια ανακούφιση. Και βλέπεις το πρόσωπο που είναι θλιμμένο
δυστυχισμένο, για λίγο χρόνο να γελάει. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τα μικρά σταθερά βήματα που πρέπει να κάνει αριστερά για να αλλάξει την κατάσταση και την ψυχολογία του κόσμου, αλλά και την ανακούφισή του για ένα διάστημα. Και βεβαίως έχουμε δεσμεύσει, και αυτό είναι το σημαντικότερο εργαλείο για μας, έχουμε δεσμεύσει σαν δομή που ελέγχει υπουργός 420 εκατομμύρια ευρώ που θα αρχίσουν να ξετυλίγονται σαν πολιτικές από το Φεβρουάριο, το αργότερο του 2017, που θα μιλάνε για την αντιμετώπιση προβλημάτων εργαζόμενων μέσα σε επιχειρήσεις που έχουν ευθύνουσα πορεία. Πάρα πολύ γρήγορα, όταν τελειώσουμε μια διαδικασία γραφειοκρατική που όντως έχει το ΕΣΠΑ έτσι κι αλλιώς, μέσα από τα λεφτά του ΕΣΠΑ, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις πολιτικές αυτές. Άρα, νομίζω ότι είμαστε πια στη φάση της ανάπτυξης επιθετικών δημιουργικών πρωτοβουλειών. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, είμαστε στη διαπραγμάτευση. Να πω μερικά πράγματα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πεδίο επικοινωνίας. Ακούστε, έχει ταυτοτικό χαρακτήρα για την αριστερά η αναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Και το μεγάλο κλειδί για την αναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων είναι αυτό που μόνο η κυβέρνησή μας, σε αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τη Δανειακή Σύμβαση, έβαλε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τι έβαλε? Έβαλε την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Που δεν θέλουμε να είναι ένα άδειο πουκάμισο, θέλουμε να συνοδευτεί από δύο βασικές παραμέτρους που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Την επικυριαρχία των κλαδικών συμβάσεων στις επιχειρησιακές και την διαδικασία της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε πραγματικά αυτή η κατεύθυνση της επαναφοράς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων να γίνει πράξη. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο κατάλογος, ο πίνακας που υπάρχει, όπου γράφει την ροή των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα χρόνια που περάσανε. Από τις κλαδικές που ήταν 32 το 2010, έχουμε φτάσει σε 7 το 2016. Από τις συλλογικές ομοιοπαγγελματικές το 10, τις 33, έχουμε φτάσει σε 1. Από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του 10, τις 12, 976, έχουμε φτάσει σε 187 σήμερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει πλήρης αποδιάρθρωση, πλήρης επικυριαρχία της εργοδοτικής αυτελεσίας σε κάθε τι που έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις. Το δεύτερο, τα άλλα δύο θέματα τα οποία μπήκαν από τη μεριά των δανειστών έχουν να κάνουν, το ξέρετε πολύ καλά, για τις σωματικές απολύσεις και για την επαναφορά του lockout. Ακούστε, συντρόφοι και συντρόφισσες, τα δικά μας τα όπλα σήμερα, σε αντίθεση με την περίοδο της θύελλας που περάσαμε για το ασφαλιστικό, είναι πάρα πολλά και μεγάλα. Το πρώτο είναι η Εθνική Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων για την υποστήριξη των θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας για αυτά που λέγαμε προηγούμενα. Ότι εμείς, ένας δεύτερος μεγάλος σύμμαχός μας, είναι αυτή κατ' αυτή η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τον χώρο της εργασίας. Είναι το ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια παραβιάζουν κάθε έννοια ευρωπαϊκής νομιμότητας, ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Οι θεωρίες περί, αν θέλετε, υποκατώτατου μισθού, καμία σχέση με την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Η αντίληψη ότι, που εφαρμόζεται εδώ, ότι ο μισθός ο κατώτατος το καθορίζεται με πολιτική απόφαση και όχι σαν πεδίο διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων. Αυτή λοιπόν την ευρωπαϊκή κανονικότητα θέλουμε να επαναφέρουμε και αυτή είναι ένα σύμμαχος μας επίσης. Τρίτον, είναι οι ίδιες οι απόψεις του κειμένου πλαισίου που βγάλανε η Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, που δεν ήταν και καλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άνθρωποι που ορίστηκαν και από τους δανειστές και από εμάς. Και είδατε πάρα πολύ καλά τις δικές τους προτάσεις. Σε πολλές από αυτές συμφωνούμε και είναι σύμμαχοί μας. Και τελευταία, σύμμαχός μας είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα, αυτό που έγινε με την επίφαση της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, που αποδιάθρωσε την ανταγωνιστικότητα, αποδιάθρωσε τις εργασιακές σχέσεις και είδε τον Ζουμαρινόπουλο. Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από αυτή την ιστορία, την εντρίφηση, αν θέλετε, με θέματα τέτοια, έχουν δείξει το εξής. Όσες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου δεν έχουν εφαρμόσει μνημονιακές πολιτικές, έχουν κατώτατο μισθό παραπάνω από την κλαδική κιόλας, στα 930 ευρώ, στα 860 ευρώ, 767 είναι η κλαδική σύμβαση, 586 ο μνημονιακός μισθός, πάνε σφαίρα. Όσες εφάρμοσαν ως επιτομή της κρίσης τέτοιες πολιτικές, βυθίζονται, αν θέλετε, στην παρακμή. Επειδή κάνουν και άλλα πράγματα βέβαια. Αλλά όχι μόνο για αυτά. Τα άλλα πράγματα όμως επιτράπηκαν ακριβώς επειδή ήταν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Άρα λέω λοιπόν ότι εμείς έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση να μπορέσουμε να απαιτήσουμε και από τα άλλα κόμματα να πάρουν θέση επιτέλους στα θέματα της διαπραγμάτευσης, να αποκτήσει εθνικά χαρακτηριστικά αυτή η διαπραγμάτευση για την προστασία των εργασιακών σχέσεων και δεύτερον να διατυπώσουμε ένα πολύ σκληρό μέτωπο του χώρου της εργασίας για την επιβολή αυτών που θέλουμε να επιβάλλουμε, σαν στόχο έχουμε να επιβάλλουμε στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης. Για να μην σας τρώω τον χρόνο και από τους άλλους τρόφους επίσης, θα συζητήσουμε πολλά πράγματα μετά. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι.
Έχουμε, αν θέλετε, την αισιοδοξία της βούλησης που μπορεί πραγματικά να επιβάλλει πράγματα. Γιατί έχουμε το δίκαιο, ρε γάμο το. Αυτή είναι η υπόθεση της εργασίας που κάνουμε και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πολιτικό υποκείμενο που να μπορεί πέρα από τις ακρίσεις των φιλελεύθερους να μπορεί να πει στον χώρο της εργασίας ότι η κυβέρνηση, η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν άδικο. Ευχαριστώ πολύ.